αρχίζει το μάτς. Το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας. Αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet. Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις. Γιατί αμφισβητείς αυτό που λέω? Καθόλου. Πέναλτι άτσαλο. Δεν έχει χάσει το χώρο ο Μπακ του Άρη. Mm-hmm. Από τις λίγες φορές που πάτησε ο Αραούχο περιοχή και έμεινε έξω ο Γκαρσία. Είναι καθαρό πέναλτι, άτσαλο παρκάρισμα. Ο δεξής ο Μπακ, είπαμε, πολύ καλός είναι, αλλά εδώ τώρα ναι. Έχει γίνει το εξής. Δύο πράγματα. Ένα, βγήκαν κάποιοι, λέει, γιατί μάζεψε το χέρι ο τερματοφύλακας, γιατί έπεσε. Γιατί έπεσε σε λάθος θέση. Δεν το άπλωσε ή το είδαν ύποπτο. Μιλάμε τώρα στα καφενεία, το είδαν ύποπτο. Και το άλλο είναι ότι ο παίκτης της ΑΕΚ κάνει διπλό χτύπημα. Χτυπάει μπάλα στα δύο πόδια του. Το Άμραμπατ. Ναι, την ώρα που δεν φαίνεται. Αν χτυπάει στα δύο πόδια, είναι άκυρο το λάκτισμα. Είχε γίνει και με τον Μίτροβιτ σε μάτς της Φούλαμ. Με την Νιουκάσλ. Άμα δείξει καμιά κάμερα, αυτή εδώ πέρα η Νόβα τι ήταν? Κοσμοτέ. Κοσμοτέ, άμα έχει καλό. Εδώ η γλιστράει, να πούμε λίγο. Δεν το πήρα καν χαμπάρι. Δεν το πήρανε χαμπάρι, το είδαμε. Τέλος πάντων. Άρα είναι άκυρο το κολτσάκι. Αυτό μας λες. Άμα χτύπησε, ναι. Ήταν ή δεν είναι, έτσι τι λες? Ο επόπτης ο Μπαγλαμάς εκεί δεν βλέπει. Γιατί ο Καράβλας, ο Γκορίτζας εκεί πέρα... Το πρόβλημα είναι μια άλλη λεπτομέρεια που μου λέει ο Γιώργος Ολυγκρής, είναι ότι ναι μεν το διπλό λάκτισμα, δηλαδή και με τα δύο πόδια κυρώνει το πέναλτι, αλλά με την προϋπόθεση ότι η μπάλα θα τσουλήσει, θα κινηθεί. Αν η μπάλα δεν τσουλήσει, αν η μπάλα δεν κάνει μισή περιφορά, δεν θεωρείται λάκτισμα. Ναι. Έτσι, απλά το σημειώνουμε. Πέφτει λοιπόν τώρα ο goalkeeper με το δεξί του χέρι να μαζεύεται. Δεν το άπλωσε σωστά. Mm-hmm. Δεν έπεσε καλά. Ενώ το ψώνισε, δεν έπεσε καλά. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, το χέρι του λίγο δεν ξέρω. Τώρα, η φάση που είπες με τον Gray είναι καθαρή. Απλά πηδάει σε λάθος χρόνο και φεύγει η κεφαλιά ψηλά. Αυτό κεφαλιά, πλάγιωρά. Ναι. Gray. Όχι, συγγνώμη, είναι η δεύτερη φάση, η ευκαιρία με τον Γκαρσία που κλείνει ωραία ο Κουέστα. Ο Κουέστα έχει κλείσει τρεις φορές τετατέτ. Και είναι και ωραία η κάθετη του Πινέδα, έτσι. Ο Πινέδα ωραία κάθετη. Ναι. Σπουδαίος παίκτης. Εδώ είναι το σλάλομ του Ιτούρμπε που είπαμε ότι κινιόταν από τον άξονα καλύτερα. Ο Ιτούρμπε είναι γύρω-γύρω και από την κανήτα τίποτα. Ιτούρμπε λέει τώρα. Εδώ περιμένεις από το Center Force να κάνει μια κεφαλιά και να βρει. Ο Μάνος, άμα ήταν ο Μάνος. Ναι. Θα το κάτσε. Πού είναι αυτή η ψυχή? Ο Μάνος. Κάπου στη Βηταμίνη. Ο Μάνος. Έναν Μάνο που είχε άρισε. Αμέ. Το κοροϊδεύαμε με τον καημένο τον Μάνο. Καλό παιδί. Τι χειρότερο θα έκανε από αυτόν εδώ πέρα. Ούτε ο Γκρέι αρέσει. Σένα, σ' αρέσει ο Γκρέι. Η Κέτι Γκρέι στο γεροκομείο καλύτερα τραγουδάει από ότι ο Γκρέι εδώ πέρα. Δεν το πήραμε για τραγουδιστή, για ποδοσφαιριστή το πήραμε. Τι είναι αυτό, σοριάς και κάτω, θα είναι σκέπαθε. Εγκεφαλικό άμα θα είναι σκέπαθε. Λοιπόν, μετά έχουμε την περιβόητη φάση με την έξοδο του Αθανασιάδη. Εκεί η σύγκρουση που υπάρχει με τον Φαμπιάνο. Να βγάλεις τον Κελεσίδη και να το ρωτήσεις. Είναι πέραντο αυτό. Ξέρεις πώς έχει σκοτώσει ο Κελεσίδης. Έτσι, Ο Νικολούδης που είναι γόμαρος, ο Τάκης, γόμαρος, ξέρεις τι έλεγε. Δεν πηδούσαμε στα κόρνερ, λέει, και στα φάουλ. Γιατί το βόδι, λέει, θα μας έπαιρνε πάρα πάνω. Παραμάζω. Και ο Βουτσαράς έβγαινε έτσι, ο παλιός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Είχε σκοτώσει κατά λάθος ένα παίκτη. Σε τέτοια φάση. Του εθνικού, σε ένα Παναθηναϊκό εθνικό. Έτσι, το αφήνικο. Διάβασα και εγώ, δεν το γνώριζα. Τον είχε σκοτώσει τον καημένο, ναι. Το 61-62 ή το 60-61 ήταν. Είχα πάει σε κάτι παλιές εφημερίδες εδώ. Όταν είχα πιο πολύ χρόνο, διάβασα παλιές εφημερίδες. Το είχα διαβάσει. Mm-hmm. Ο Βουτσαράς, ναι, καλός τερματοφύλακας της εποχής, πριν τον Οικονομόπουλο ήταν αυτός. Και ο Κελεσίδης, από ό,τι μου λέει ο Γιώργος, αντίστοιχα έχει κινδύνευσει και η ζωή του σε έξοδο που είχε κάνει σε αγώνα με τον Μωραϊτέλη, είχε πέσει στα πόδια του. Ο Μωραϊτέλης του Πανιωνίου, ωραίος παίκτης. Πού το λοιπόν θυμάσαι, ρε Λίγκρι, πού θα αφούσε 42 χρόνια. Το Μωραϊτέλη δεν θυμάσαι. Είχε μια ομαδάρα ο Πανιώνιος
με Παθιακάκη, Λίμα, Μωραϊτέλη, Σάιπα. Το 78-79 μου πήρε και το κύπελο. Κάκαρη, τερματοφύλακα, Αναστόπουλο. Αναστόπουλο. Αναστόπουλο έξω δεξιά. Πήρε το κύπελο από την ΑΕ. Το 3-1. Λοιπόν, να δούμε, έχουμε βέβαια. Νάτο, τον... ναι. Εδώ είναι. Ο Γόμαρο τράκαρε να πούμε με το Μωραϊτέ. Πού το βρήκε, ρε Λίγκρι, πού τα βρήκε αυτά και τα θυμάσαι, ρε Φλίσσα, 42 χρονών είσαι. Παθιακάκη. Τα θυμάσαι. Έτσι. Λοιπόν, τα θυμάσαι, ρε Λίγκρι. Μπεναρτίστα ο Παθιακάκη. Μπεναρτίστα. Εδώ είναι το πάτημα, η δεύτερη κίτρινη. Είπαμε αυστηρή πρώτη. Σωστή ήταν η κατάσταση. Ναι, αυτή είναι σωστή, αυτό το πατάει. Λοιπόν, βγάζει μια πολύ ωραία φάση ο Αθανασιάδης. Είναι η κεφαλιά του Μπράμπετς και νομίζω είναι φάση που την είχαν με τον Φαμπιάνο. Τα δύο στόπερ. Ο στόπερ πάει και ο στόπερ πηδάει. Βγήκε εξτρέμο στόπερ και τις... ωραία και είναι και ανάποδα, είναι ανάποδα τα βήματα. Κοίτα τα βήματα τώρα εδώ. Πλάγι. Την ώρα που γίνεται η σέντρα, παίρνει αυτό τα βήματα τα ανάποδα ο Αθανασιάδης. Ναι. Και γυρίζει, αυτή είναι μεγάλη απόκριση. Εδώ. Και γιατί σκάει μπάλα κάτω, γιατί πάει δίπλα στο δοκάρι να μπει και γιατί ο goalkeeper κάνει ανάποδα βήματα. Σωστό. Έχει ανάποδη φορά στο σώμα. Τέτοια έκανε πολλά ο Σαργκάνης. Ο Σαργκάνης πολλά τέτοια έβγαζε. Είχε τέτοια ελαστικότητα ο Σαργκάνης. Πάμε να δούμε το 2-0. Ασίστ και πάλι Αραούχο ο Γκατσίνοβιτς με το καλημέρα, με τον μπήκε αλλαγή, έκανε γκολ. Γκατσίνοβιτς. Ο Νταμπό χάνει την μπάλα και την παρατάει τη φάση, όπως πολύ σωστά είπες Κώστα. Έτσι τη κάνουνε τζόκινγκ στη λεωφόρο bypass εδώ οι 70άριδες. Κάνουνε κανένα μπαλονάκι και περπατάνε και ζουν άλλα 30 χρόνια με το βάδισμα. Έτσι, έτσι κάνει τζόκινγκ ο Νταμπό. Έτσι. Ωραίο πλασέ όμως, ε. Με το ένα το πόδι κάνει το κοντρόλ και με το άλλο αμέσως κάνει το πλασέ. Η αξία είναι η εναλλαγή στα πόδια, το ένα κοντρόλ, το άλλο πλασέ. Σωστό. Και το πάρε βάλε του Αραούχο με τον Πινέδα εδώ. Νομίζω ότι είναι Αραούχο MVP. Όχι, μα όχι, ήταν κανονικά MVP. Ο Κουέστα περίμενε, γι' αυτό άρχισε να πει. Ο Κουέστα περίμενε ότι θα τον τριπλάρει σε αυτό το χέρι. Και αυτός γυρίζει, μπαμ, εδώ ο Κουέστα είναι έτοιμος, σου λέει θα με περάσει από εδώ. Ναι. Τι χάνει τη φάση, ναι. Λοιπόν, ωραίος. Αυτές είναι οι φάσεις. Πάμε! Αρχίζει το μάτς, το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας, αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet. Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι.